έρευνα για τον θάνατο ενό βρέφου στην Άμφυσα βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώ η οικογένειά του κάνει λόγο για λάθο χειρισμού του με Πρόκειται για την υπόθεση θανάτου ενό νεογέννητου κοριτσιού στι 5 Ιουλίου του 2023 στο Γενικό Νοσοκομείο τη Άμφυσα. Μια υπόθεση που βρίσκεται υπό ενδελεχή διερεύνηση από τι αρμόδιε αρχέ. Η μητέρα, ιδιωτική υπάλληλο και ο σύζυγός της προσδοκούσαν με χαρά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού. Η εγκυμοσύνη που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022 εξελισσόταν χωρίς προβλήματα, με όλα τα προγεννητικά τεστ όπως η αυγενική διαφάνεια και ο μη επεμβεβαιτικός προγεννητικός έλεγχος να δείχνουν πως το έμβριο ήταν υγιές. Κατά τη διάρκεια τη κοίηση, η μητέρα ακολούθησε πιστά τι οδηγίε του θεράποντα γυναικολόγου, ο οποίο χαρακτήριζε την εγκυμοσύνη φυσιολογική και μάλιστα μιλούσε για ένα σούπερ μωρό, όπω αναφέρουν οι γονεί στην καταγγελία του προ τον Ιατρικό Σύλλογο τη Φωκίδας. Στι 3 Ιουλίου του 2023, η μητέρα εισήχθη στην μεευτική κλινική του νοσοκομείου τη Άμβησα για πρόκληση το κετού. Αρχικά, χορηγήθηκαν φάρμακα για την πρόκληση οδύνων, ενώ κατά τη διάρκεια τη ημέρα σημειώθηκε πρόοδο στη διαδικασία διαστολή του τραχύλου. Ωστόσο, η έντονη πόνη και η εξάντληση οδήγησαν τη μητέρα να ζητήσει και σαρική τομή, κάτι που αρνήθηκε ο θεράπων ιατρό, υποστηρίζοντα πω όλα κυλούσαν φυσιολογικά. Τα ξημερώματα τη 5η Ιουλίου η μητέρα είχε φτάσει σε πλήρη εξάντληση, ενώ το κετό δεν είχε ολοκληρωθεί. Παρά τι εκκλήσει τη για κεσαρική τομή, ο γιατρό αποφάσισε να συνεχίσει τη διαδικασία φυσιολογικά, χρησιμοποιώντα για μεγάλο διάστημα βεντούσα και εφαρμόζοντα έντονη πίεση στην κοιλιά τη μητέρα. Στι 7 και 10, σύμφωνα με την αφήγηση τη μητέρα, εισήλθαν στην αίθουσα του κετού δύο ακόμη μέε, τα ονόματα των οποίων δεν γνώριζε, με σκοπό να βοηθήσουν στη διαδικασία τη εξώθηση. Ωστόσο, παρά την παρουσία του, δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα. Στι 7 και 20, όπω περιέγραψε, μην μπορώ να αντέξει του αφόρητου πόνου, τη δυσκολία στην αναπνοή αλλά και την βιαιότητα που, όπω ανέφερε, επέδειξαν τόσο ο γιατρό όσο και η μέα, άρχισε να φωνάζει ζητώντα βοήθεια. Εκείνη τη στιγμή, ο γιατρό, όπω περιγράφει, έδωσε εντολή να ετοιμαστεί η χειρουργική αίθουσα για να προχωρήσει σε κεσαρική τομή. Ωστόσο, μέχρι να φτάσει στο φορείο που θα τη μετέφερε στο χειρουργείο, τη ζήτησε να προσπαθήσει να σπρώξει ξανά. Παράλληλα, η καρδιακή δραστηριότητα του παιδιού παρακολουθούσε διαρκώ από καρδιοτοκογράφο και η παλμή ήταν ευδιάκριτη τόσο στην ίδια μέσα στο θάλαμο το κοιτού όσο και στο σύζυγό τη που βρισκόταν έξω ακριβώ από αυτόν. Λίγο μετά τι 7 και 20 το πρωί. Προτού μεταφερθεί στη χειρουργική αίθουσα, ο γιατρό εξήλθε από την αίθουσα του κετού και ενημέρωσε τον σύζυγό τη ότι ο τοκετό θα πραγματοποιούνταν με κεσαρική τομή. Ο σύζυγό τη, όπω εξήγησε η μητέρα, ευνηδιάστηκε και ανησύχησε έντονα, καθώς παρατήρησε ότι το προστατευτικό κάλυμα που φορούσε ο γιατρό πάνω από τη στολή του ήταν γεμάτο αίματα. Αυτό το γεγονό του προκάλεσε μεγάλη ταραχή, καθώ σε καμία από τι βιντεοσκοπημένε γεννήσεις που είχαν δει στο διαδίκτυο δεν έχει παρατηρηθεί κάτι αντίστοιχο. Επιπλέον, η μητέρα ανέφερε πω έμαθαν αργότερα από μια υπάλληλο καθαριότητα ότι η αίθουσα το κετού παρουσίαζε τρομακτική εικόνα. Λίγο πριν τι 8 το πρωί, το μωρό γεννήθηκε νεκρό με εμφανείς κρανιοεγκεφαλικέ κακώσεις. Το παιδί μας ήταν νεκρό με παραμορφωμένο κεφάλι και συμπιεσμένο σώμα από την παρατεταμένη και βίαιη χρήση της βεντούζας, καταγγέλουν οι γονείς του. Ο ιατροδικαστής που ανέλαβε τη διερεύνηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος προήλθε από τις κακώσεις αυτές, οι οποίες αποδόθηκαν στους μεευτικούς χειρισμούς που εφαρμόστηκαν. Στο πιστοποιητικό θανάτου που υπογράφει ο ιατροδικαστής Χριστόβρο Τσαλακίδης διαπιστώνεται πως αιτία θανάτου είναι οι κραγιοεγκεφαλικέ κακώσει, συνεπία επίτοκων με ευτικών χειρισμών εν αναμονή εργαστηριακών εξετάσεων. Η μητέρα υπέστη σοβαρή αιμορραγία κατά τη διάρκεια τη διαδικασία και χρειάστηκε μετάγκηση αίματο. Όπω αναφέρει η ίδια, η έδεστα του τοκετού ήταν γεμάτη αίμα, ενώ η κατάσταση τη υγεία τη επιδεινώθηκε τι επόμενε ημέρε. Η ίδια καταγγέλει πω παρά τη σοβαρότητα τη κατάστασή τη, ο θεράπον ιατρό έλαβε άδεια αμέσω μετά το περιστατικό, αφήνοντά τη χωρί την απαραίτητη παρακολούθηση. Η υπόθεση προκάλεσε την άμεση παρέμβαση τη 5η Υγειονομική Περιφέρεια, η οποία διέταξε τη διενέργεια ένορκη διοικητική εξέταση. Το αρχικό πόρισμα δεν κατέληξε σε ξεκάθαρα συμπεράσματα, επικαλούμενο αντιφάσει στι καταθέσει των εμπλεκομένων. Ακολούθησε συμπληρωματική ένορκη διοικητική εξέταση, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θεράπονιατρό είχε επιδείξει αμέλεια στην εκπλήρωση των εμπλεκομενων ακολουθησε συμπληρωματικη ενορκη διοικητικη εξεταση η οποια κατεληξε στο συμπερασμα οτι ο ιατρός ειχε επιδειξει αμελεια στην εκπληρωση των καθηκοντων του. Σύμφωνα με το πόρισμα τη συμπληρωματική ΕΔΕ, οι χειρισμοί που εφαρμόστηκαν στον τοκετό ήταν ανεπαρκείς και δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα ιατρικά πρότυπα. Ο γιατρό κλήθηκε σε απολογία, ενώ η τελική απόφαση για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων αναμένεται μέχρι το τέλο του έτου. Η οικογένεια του βρέφου έχει υποβάλει αναφορέ και εξώδικα στι αρμόδιε αρχέ, ζητώντα την πλήρη διελεύκανση τη υπόθεση.